Κύριε Υπουργέ, για μια ακόμη χρονιά οι αμπελοκαλλιεργητές του Ηρακλείου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω των εξευτελιστικών τιμών στα σταφύλια. Οι τιμές του επιτραπέζου και εινοποιήσιμου σταφυλιού, που διαμορφώνουν μεγαλέμποροι, μεγαλοεπιχειρηματίες, εινοποιοί και οι πρώην ενώσεις, δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής, το οποίο βέβαια είναι αυξημένο εφέτος λόγω των ασθενειών που έχουν χτυπήσει τα σταφύλια και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Φέτος δεν θα βγάλουν ούτε τα καλλιεργητικά εφόδια και αυτό, αν θέλετε, μπορώ να σας το τεκμηριώσω. Πολλοί έχουν αφήσει αμπέλια ατρίγητα, πολλοί δεν θα καταφέρουν να τα καλλιεργήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και άλλοι τα εγκαταλείπουν, φεύγουν, τα αφήνουν. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι τιμές παραγωγού για τα επιτραπέζια σταφύλια διαμορφώνονται στα 50 με 60 λεπτά το κιλό στην καλύτερη περίπτωση και για τα εινοποιήσιμα στα 25 με 30 λεπτά πάλι στην καλύτερη περίπτωση. Οι μεγαλέμποροι εκβιάζουν τους παραγωγούς να λάβουν το 1/3 της τιμής σε είδος, αγροτικά εφόδια που έχουν ανάγκη, και τα υπόλοιπα βερεσέ. Η απληρωσιά δηλαδή έχει γίνει πλέον κανόνας. Οι μεγαλέμποροι εφευρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για να πάρουν επιτραπέζιες ποικιλίες για εινοποίηση, χαρακτηρίζοντάς τις ως κατώτερης ποιότητας προϊόντα, δηλαδή βιομηχανικό προϊόν, που σε τελική ανάλυση δεν συμφέρει να πάνε ούτε για ξύδι. Οι παραγωγοί εκβιάζουν για ληστερικές τιμές και απαράδεκτους όρους, εκβιάζονται μάλλον από μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, λόγω και της ιδιαιτερότητας του σταφυλιού ως ευπαθούς προϊόντος και της ανάγκης άμεσης απορρόφησης τους από την αγορά. Η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αμπελοκαλλιεργητές σε απόγνωση σε πολλές περιοχές, όπως τον Προφήτη Λία, στις Αρχάνες, σε χωριά του Μαλεβιζίου και αλλού. Στην παραπάνω, βέβαια, αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του φόρου στο ρακί, στο Τσίπουρο, αύξηση μέχρι και 18 φορές σε σχέση με το σημερινό φόρο, εξισώνοντάς τον με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των ακριβών εισαγόμενων ποτών, όπως το ουίσκι, για να αποφεύγεται, λέει, η στρέβλωση του ανταγωνισμού της εντός εσωτερικής αγοράς, όπως με θράσος μας απάντησε στην Ευρωβουλή ο αρμόδιος επίτροπος, ο κ. Μοσκοβισή. Η απόφαση αυτή είναι προφανές ότι θα στερήσει από τους αποσταγματοποιούς και τους αμπελουργούς την όποια δυνατότητα για ένα επιπλέον εισόδημα επιβίωσης. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε και άμεσα, προκειμένου το κράτος να στηρίξει τους μικρομεσαίους αμπελουργούς, εξασφαλίζοντας κατώτατες εγγυημένες τιμές για το σταφύλι, και αναφέρομαι και για το επιτραπέζιο και για το εινοποιήσιμο, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να επιτρέπουν την επιβίωση των αμπελοκαλλιεργητών και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας, και τέλος, τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το φόρο στην Τσικουδιά και το Τσίπουρο και να διατηρηθεί το δικαίωμα απόσταξης και πώλησης όπως έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Θέτετε με την ερώτησή σας δύο σχετικά αλλά και ταυτόχρονα διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, να απαντήσω, θα μου επιτρέψετε, στα πρώτο τρίλεπτο που έχω να απαντήσω στο πρώτο θέμα το οποίο θέτεται και μετά να απαντήσω και στο δεύτερο που αφορά τη φορολογία. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα με ρωτάτε αν προτίθεμαι να υιοθετήσω κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα συγκεκριμένα προϊόντα, για τα σταφύλια. Ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε καταρχήν ότι αυτό θα έπρεπε να το υιοθετήσουμε σε όλα τα προϊόντα. Να έχουμε κατώτατες εγγυημένες τιμές στα τυριά, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα καρπούζια, κατώτατες εγγυημένες τιμές στις πατάτες, κατώτατες εγγυημένες τιμές παντού. Στα ροδάκινα, παντού. Αν λοιπόν αυτή είναι η σκέψη σας, αντιλαμβάνεστε, και εκεί θα ήθελα επίσης περαιτέρω να ρωτήσω, αυτό το σκέφτεστε μόνο για τα αγροτικά προϊόντα ή είναι μια θέση σας η οποία αφορά το σύνολο των προϊόντων, όπου παραδείγματος χάρη ενδεχομένως ο ανταγωνισμός ή άλλες ειδικές συνθήκες πιέζουν ιδιαίτερα τις τιμές. Ήθελα λοιπόν να σας απαντήσω εδώ, έχω μια εύκολη απάντηση σε αυτό, η οποία είναι ότι προφανώς
η ενωσιακή νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Αυτό όμως το ξέρετε. Εγώ όμως θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό και να πω ότι ακόμα και αν το επέτρεπε η ενωσιακή νομοθεσία, γιατί δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Ακόμα και αν το επέτρεπε. Δεν το επιτρέπει. Αλλά και αν το επέτρεπε, θα έπρεπε να το κάνουμε. Θα έπρεπε να αρχίσουμε να βάζουμε κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα. Σε συνθήκες, επαναλαμβάνω, για να είμαι απολύτως σαφής, ελεύθερου ανταγωνισμού και ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων. Όσες συνθήκες στις οποίες κλείνουμε τα σύνορα και δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει κίνηση προϊόντων και δεν υπάρχει κίνηση κεφαλαίων και δεν υπάρχει κίνηση προσώπων, αλλά σε συνθήκες ανταγωνισμού. Τι σημαίνει κατώτατη εγγυημένη τιμή, ποιος αγοράζει, κύριε συνάδελφε, τα σταφύλια? Αυτούς περιγράψατε οι έμποροι, οι οποίοι λέτε ότι πιέζουν, και πράγματι πιέζουν, ορισμένες φορές εγώ θα πω και με αθέμητες πρακτικές, πιέζουν τους παραγωγούς. Θα μιλήσω για το πώς αντιμετωπίζετε αυτό. Ας πούμε ότι δίναμε κατώτατη εγγυημένη τιμή στα σταφύλια στην Κρήτη. Από πού επρόκειτο να πάρουν αυτοί τα σταφύλια, αν υπήρχαν αλλού φτηνότερες τιμές? Δεν θα αναζητούσαν σταφύλια με φτηνότερες τιμές? Αυτό τι θα είχε ως αποτέλεσμα? Θα είχε ως αποτέλεσμα να μην αγοράζουν καθόλου τα συγκεκριμένα σταφύλια. Ας πούμε όμως ότι το εφαρμόζουμε απολύτως ενιαία για όλα τα σταφύλια στην Ελλάδα και επιβάλλουμε την κατώτατη εγγυημένη τιμή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυξάνουμε στην πραγματικότητα το κόστος παραγωγής του ίνου. Αν όμως ο κόστος παραγωγής του ίνου αυξάνεται με έναν τρόπο μη ανταγωνιστικό, τότε στην πραγματικότητα αυτό τι σημαίνει? Ότι πετάγεται ο ελληνικός ίνος έξω από την αγορά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Μία κάθετη πτώση της ζήτησης για τα σταφύλια, αφού δεν υπάρχει κατανάλωση του ακριβού ελληνικού ίνου. Αυτού λοιπόν του τύπου οι στρεβλώσεις, που υποτίθεται ότι μπαίνουν και λειτουργούν προστατευτικά, καταλήγουν μονίμως και πάντοτε να φύγουν το εισόδημα των παραγωγών. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε όμως, γιατί πράγματι υπάρχει και θέτεται ένα πραγματικό υπαρκτό πρόβλημα. Τι θα έπρεπε να γίνει? Εδώ λοιπόν θα έπρεπε οι οργανώσεις παραγωγών να βλέπουν και να προχωρούν αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους, το προγραμματισμό της παραγωγής του, τη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος, την προώθηση των προϊόντων στις αγορές, την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στις αγορές, την προστασία του περιβάλλοντος, δράσεις για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό 60% από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί λοιπόν να υιοθετούμε μέτρα τα οποία οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα, και το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, σε συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων, δεν λέω σε μια κλειστή αγορά, το τι γίνεται σε μια κλειστή αγορά αυτό είναι διαφορετική συζήτηση, αλλά σε συνθήκες ανταγωνισμού, οι πολιτικές αυτές οδηγούν πάντοτε στο να πλήξουν το εισόδημα των παραγωγών. Κύριε Συντεχάκη, ορίστε. Κύριε Υπουργέ, κάνατε, η αλήθεια είναι, αρκετή προσπάθεια για να υπερασπίσετε την πολιτική σας και την φιλοσοφία πάνω στην οποία εδράζετε αυτή η πολιτική που εφαρμόζετε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων κομμάτων, δεν είναι μόνο δική σας. Εμείς όταν τοποθετούμαστε για τους αγρότες, για τους εργάτες, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες κτλ., τοποθετούμαστε από τη σκοπιά της υπεράσπισης των δικών τους συμφερόντων. Δεν μιλάμε ούτε για τους μεγαλέμπορους, ούτε για τους βιομήχανους, ούτε για τους εκείνους που, τους μεγαλοεξαγωγείς που προωθούν το προϊόν. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς το κράτος είναι εκείνο με τις κατώτατες εγγυημένες τιμές θα διασφαλίσει τιμές παραγωγού τέτοιες για να μπορούν να είναι βιώσιμες οι καλλιέργειες των μικρομεσαίων παραγωγών και να έχουν ένα εισόδημα τέτοιο να μπορούν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Διότι μη μου πείτε τώρα με 20 και 25 λεπτά το εινοποιήσιμο μπορεί ένας παραγωγός να καλλιεργήσει και να μπορεί να ζήσει η οικογένειά του, όταν αναστρέμα το κόστος είναι 600 ευρώ και μόλις το εινοποιήσιμο, το όφελος του παραγωγού από τα 20-25 λεπτά είναι στα 300 ευρώ το στρέμα σε μια άσχημη καλλιεργητική περίοδο. Για το δε επιτραπέζιο, ίσα ίσα, εάν βγάλει στην καλύτερη περίπτωση
το κόστος από τα καλλιεργητικά. Άρα λοιπόν, εδώ εσείς δεν αναφέρεστε για το πώς μπορεί να προστατευθεί ο μικρομεσαίος παραγωγός. Όλα όσα είπατε δεν διασφαλίζουν σε τίποτα τα συμφέροντα αυτά. Η αμπελοκαλλιέργεια, κύριε Υπουργέ, καταραίει και αυτή η καταστροφή έρχεται να προσθεθεί στις ήδη αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής, το υψηλό κόστος παραγωγής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η Σουλτανίνα, να το θυμηθείτε, εδώ θα είμαστε, θα έχει την ίδια τύχη με το ροζακί, το οποίο εξαφανίστηκε αυτή η χρυσοφόρα ποικιλία της δεκαετίας του 1980. Ο νομός Ηρακλείου πριν 40 χρόνια καλλιεργούσε 132.000 στρέμματα σουλτανίνα με παραγωγή πάνω από 120.000 τόνους. Σήμερα δεν καλλιεργεί ούτε 15.000 στρέμματα. Αυτά είναι τα επιτεύγματα της πολιτικής σας. Την ίδια στιγμή όμως μεγαλώνουν οι δουλειές των μεγαλεμπόρων, των βιομηχάνων, των ποτοβιομηχάνων, των μεγαλοεξαγωγέων. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο μόνος που δεν ευθύνεται σε τελική ανάλυση είναι ο ίδιος ο παραγωγός, ο οποίος ξεκληρίζεται και μένει απροστάτευτος. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Οι έμποροι παίζουν παιχνίδια σε βάρος των αμπελουργών. Είσαστε διατεθειμένοι να βάλετε χέρι σε αυτά τα παιχνίδια? Δεν φαίνεται από την πρώτη σας τοποθέτηση. Αγοράζουν από 20 έως 60 λεπτά ανάλογα επί τραπέζιο ή εινοποιήσιμο, το μεταπουλούν, το πουλούν σε υπερδιπλάσιες τιμές στις αγορές του εξωτερικού και στο ράφι, στο Λονδίνο, φτάνει 5,5 ευρώ τα 550 γραμμάρια. Όταν η τιμή του παραγωγού είναι 20 λεπτά έως 60 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος χάνει λοιπόν και ποιος κερδίζει? Άρα λοιπόν, θα υπάρξει ή όχι στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών από το κράτος? Δεν είστε διατεθειμένοι, αυτό λέει η πολιτική σας, αυτά είπατε και στην πρωτολογία σας. Για εκείνο που ενδιαφέρεστε είναι το πώς θα ενισχυθεί η αγορά, το πώς θα ενισχυθούν οι έμποροι και φυσικά με μια προοπτική να συρρυκνωθεί η μικρομεσαία αγροτιά και να συγκεντρωθεί η παραγωγή και η γη σε πολύ λίγα χέρια. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, επαναφέροντας αιτήματα και διεκδικήσεις της γνήσιας αγωνιζόμενης μικρομεσαίας αγροτιάς, και λέω γνήσιας διότι υπάρχουν και ξεπουλημένες αγροτοσυνδικαλιστές, αγροτοσυνδικαλιστικές ηγεσίες που χύνουν νερό στο μήλο της πολιτικής της οποίας εφαρμόζετε εσείς. Κατώτατες εγγυημένες τιμές λοιπόν για το σταφύλι, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Φθηνό προϊόν για τον καταναλωτή, για την κάλυψη του συνόλου των λαϊκών αναγκών, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε τέλος στην κερδοσκοπία μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων. Να καταργηθεί ο φόρος στο ρακί και η ερώτηση έχετε, όχι δεν παρουσιάζετε το πρόβλημα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι έχει άμεση σχέση το ζήτημα των σταφυλιών, επιτραπέζων και εινοποιήσιμων με τη ρακή και το τσίπουρο. Διότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, θα μπορούσαν οι παραγωγοί να προσανατολιστούν στην παραγωγή της ρακή, να καλύψουν τη χασούρα που είχαν από την άσχημη καλλιεργητική περίοδο και τα όσα τους επιβάλλουν οι μεγαλέμποροι. Αυτή την πολιτική λοιπόν έχουμε εμείς ως ΚΚΕ και αυτή καλούμε τους αγρότες να την υπερασπίσουν και να τη διεκδικήσουν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.